Είχαν μια αστάνη τέλος πάντων. Το πίσω λέει κάτω από τη βρύση πήγαινε. Τι έχει για κάτω από τη βρύση, βέβαια πήγαινε κάποιο για να σου πω εγώ. Γιατί είχε. Γιατί είχε. Κουτί. Τι. Το κουτάκι. Τσιχλές. Τσιχλές. Σε εμένα τώρα. Έτσι είναι αυτά. Και ξαφνικά, βέβαια μου ομολογώ ότι αναγνωρίζει κόσμο. Δεν είναι, έχει γίνει από μια μέρα στην άλλη και έχει ξεχάσει ο φίλος και γνωστός, αλλά εντάξει. Αλλά τα λιρόνια τα χτύπησε. Βέβαια, εντάξει. Είχε και πολιτικούς φίλους τότε 38 ονόματα, μην κοιτάς τώρα. Οπότε... Είναι οι άτιμες, άμα σ' αγαπήσουν, θα σε βρουν όπου είναι. Ό,τι και να κάνεις θα έρθουν. Είναι να μην σ' αγαπήσουν. Για να δούμε αν θα μας αγαπήσουν σήμερα. Μα εγώ δεν είμαι και πολύ τυχερός. Δεν ξέρω μήπως εσύ έφερες τίποτα τύχη μαζί σου από την Αθήνα. Δεν ξέρω, θα λήξει. Θα λήξει. Θα δείξει. Σε όμορφο. Έλα, εντάξει, πήγα. Το βρήκαμε. Ναι. Σε ωραίο περιβολή, σε ωραίο περιβολή. Δεν πειράζει. Αστεί το Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέ το σαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών Πάσχα ιερών ημιν σήμερον αναδέδειχτε Πάσχα κενών Αγίων Πάσχα μυστικών Πάσχα πανσεβασμίων ημιν ανέτειλε και γύρε τους τεθνεώτας εν τη Αγία Αναστάση αυτούν. Έλα εδώ να δεις. Τι έχει. Κάτω εκεί στην αμυγδαλιά. Πέντε ευθεία κάτω που κάποια στιγμή έχει κάτι μπλε που εκεί είναι αυτό δεν μπορώ να το δω. Εκεί στην αμυγδαλιά. Εκεί από εκεί ξεκινάνε τα σημάδια δηλαδή. Ξεκινάνε από εδώ. Κάτω θα τα δεις. Τα δύο, τρία βασικά και μετά ξεκινάνε. Τα από 100 μέτρα ξεκινάνε τα άλλα. Πού είναι το. Αυτό το έωμα είναι τωρινό, δεν είναι. Δεν ξέρω. Ναι. Πάνε τωρινά. Φαίνεται ότι χάραξε δηλαδή να είναι. Είναι καλά, η μπογιά είναι για να βάζουν το δασαρχείο. Και το άλλο είναι από εκεί. Αυτά δεν είναι. Και το άλλο από εκεί. Σε καμία περίπτωση δεν είναι σημάδια αυτά, δηλαδή να είχαν γράψει κάτι. Να δείτε και εδώ. Το ίδιο είναι και αυτό, ε. Ναι, ναι. Άμα δεις έχουν γίνει και με ηλεκτρικό χεριού εξάρτημα. Έλα δεις τις χαράξεις, έλα να δεις. Τώρα πιάσε ανάγλυφα να νιώσεις κάτι. Ναι. Δεν έγινε με χέρι αυτό. Λες πόσο ίσιο και πόσο... Κοίτα εδώ τι κάνει. Ναι, έχεις ανδρέζει κάτι. Με κάποιο ηλεκτρικό εργαλείο, ίσως με... κανένα τρυπάνι χεριού, με κάτι. Και φαίνεται και το πώς... Βλέπεις πόσο καθαρό είναι, δεν έχει διάβρωση ο βράχος καθόλου. Δεν πρόλαβα, ναι. Αν αυτό είχαν περάσει 50-60 χρόνια, αυτό σε 50-60 χρόνια δεν φαίνεται καν. Θα έχει φύγει, ε. Είναι επιφανειακό, δεν είναι χαραγμένο μέσα. Δεν είναι. Και δεν είναι. Χαραγμένα δεν ήταν ούτε και τα αντάρτικα. Αλλά. Δεν ήταν με αυτή τη μορφή. Δηλαδή φαίνεται ότι. Βλέπεις εδώ πώς είναι ο βράχος. Ναι. Δεν θα έχει αυτό το άσπρο μέσα, όπως το βλέπεις τώρα τόσο καθαρά. Ναι. Η διάβρωση του βράχου από τις βροχές, από τις θερμοκρασίες, από τις υγρασίες θα γίνει πολύ σκούρο, θα γίνει ένα με το βράχο. Θα φαινόταν η χάραξη, αλλά ένα με το βράχο. Όχι, αυτό
δεν είναι. Δεν είναι σαν το άλλο. Αυτό λέει ότι είναι κανονικό. Δεν είναι κανονικό, είναι πιο πρόσφατο, αλλά άλλη... δεν είναι... άλλος το έχει κάνει αυτό. Ναι. Είναι πρόσφατα αυτά όμως. Όταν λες πρόσφατα. Είναι τα τελευταία χρόνια. Α. Δεν είναι πολλά χρόνια, δεν είναι 60-70 χρόνια, 80 χρόνια, 50 πίσω. Είναι... μπορεί να είναι 5-10 χρόνια. 5, όχι 10, ούτε 10. Ναι. Δεν έχει κάνει ο βράχος καμία αλλίωση στο σημάδι, βλέπεις. Mm-hmm. Κοίτα εδώ. Βλέπεις πόσο διαφορά. Αυτό λες τώρα ότι μπορεί να είναι παραπλανητικό δηλαδή. Κάποιος τώρα το έχει γράψει για κάποιο δικό του σκοπό. Mm-hmm. Μα λέει το 2005 πάνω. Mm-hmm. Είναι ακριβώς το είτε χαράξω εγώ τώρα. Mm-hmm. Κοίτα πόσο εύκολα και πόσο άσπρα γίνεται. Mm-hmm. Αν το τρίψω, κοίτα. Βλέψει του βράχου. Με το χέρι τώρα το κάνω και ψιλοσβήνει. Κοίτα εδώ. Δεν σβήνει. Βλέπεις, δηλαδή αν το πλύνεις τώρα αυτό έχει σβήσει. Δηλαδή γίνει πρόσφατα, δεν είναι τώρα. Mm-hmm. Το άλλο είναι χαραγμένο με κάτι ηλεκτρικό. Mm. Περάσαμε και από εδώ. Το βλέπουν για πολλά χρόνια. Κοίτα, καμία παρεμβολή, τίποτα. Κανένα μέταλλο. Από κάτω. Έλα, δεις. Μήπως γίνεται απέναντι. Απέναντι είναι μια δράση 200-250 μέτρα. Είμαστε και πολύ μακριά, αυτό που λες απέναντι. Τι είναι στο βουνό απέναντι. Κάντε εκεί μέσα, στα μάχη. Τώρα όμως ξέρετε, μπορεί να κάνει και... πολύ... από κάτω βγάζει. Από κάτω, ε. Από κάτω βγάζει ενδείξεις. Εδώ μέσα σου έβγαλε τίποτα. Όχι. Δεν ξέρω αν είναι το εδώ μέσα ή αν είναι... από εδώ πάντως έχει κάτευση. Εδώ από κάτω. Ευθεία. Εδώ. Ναι. Εδώ πιο κάτω στα 100 μέτρα ξεκινάνε οι σπηλιές. Τώρα δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό ή πέφτουμε από εκεί. Από εδώ κάτω, την παλιά σιδηροδρομική γραμμή.
Εντάξει, το βρήκε στο στόχο. Τα ρίξε πάνω, ε. Πάμε τώρα. Την ίδια μαλακία έχω και εγώ τώρα, δεν μπορώ να δουλέψω. Εντάξει. Τώρα. Τώρα γαμήθηκε. Τώρα είναι. Ο καιρός και δεν μπορείς να δουλέψεις τέτοιες συνθήκες με τίποτα, αλλά δεν μπορείς. Είδες τι είπα, θα σημαίνει κάτι, δεν θέλω άλλαξη σημείο. Σαν αρχαίω κάτω, μόλις αλλάζω ένα βήμα, πάνω. Γιατί δημιουργεί τώρα ηλεκτρική δίνη, καταλάβες, και δεν μπορώ να δουλέψεις με τα οργάνα. Τραβάει λες εκπομπές. Κάτι γίνεται λοιπόν που μας παρακολουθούν. Βλάχος τιμ, βλάχος τιμ. Φάει καλά το βλάχος τιμ. Να σου γάμισω. Να μαμούνι. Έλα, ολόκληρος άντρας. Δικές οδηγίες θέλω. Ναι. Τι έγινε? Τι να γίνει? Δήμο, εντάξει είμαστε. Good. Πηγαίνει προς τα κάτω λίγο και μετά πηγαίνει αριστερά. Δεν πηγαίνει εδώ. Εδώ πέρα. Πρέπει να λογικά να είναι από εκεί. Προσέξτε μάτια. Προσέξτε ρε, γιατί έχω καρφωνιάσει. Αμάν. Πού πάμε φύγει. Τα όλα. Εκεί είναι το πρώτο. Πολύ. Έγινε... Δεν πάω πολύ έκρο. Εδώ είναι και καλά φτιαγμένο και είναι και χρονικά ταιριάζει. Απλώς γαμιούνται, χαλάνε τα σημάδια, δεν μπορούν να τα βρουν αυτοί, ναι, και δεν αφήνουν και κανόν να τα βρει. Αυτό ακριβώς. Έχει βέλος. Ναι, έχει κατεύθυνση εδώ πέρα. Έχει κατεύθυνση. Και κάτι άλλο, είχε να το σπάσανε, βλέπεις. Τώρα. Μαλάκες. Βλέπεις τι γίνεται.
Και εδώ έχει κι άλλα. Εκεί γράφει ημερομηνία νομίζω. 1964. Γράφει. Εψιλον 1. Εψιλον 1, ναι. Το άλλο είναι 2 ή 1 και το άλλο. Ή 1. Αν είχαμε λίγο νερό να το ρίχνουμε. Έχω εγώ εδώ μέσα. Βγάλε λίγο νερό. Είναι όντως η μάδη. Αυτά είναι. Είναι και το πρώτο νομίζω αυτό. Μπορείς να είναι. Έλα ρε. Σαντί. Είναι τη... μια κοντινή που σου έχω στείλει κάποια στιγμή. Μήπως είναι με χειρότερα με νερό ή όχι. Θα καθαρίσει. Θα δούμε μετά και σε... Έχει πολλούς μαλάκες που ρίχνουν και τα σπάνε, θα δεις κι άλλα. Που γαμιού... Δεν μπορούν οι γαμιμένοι να τα βρούνε και τα χαλάνε να μην τα βρεις κι άλλος άλλος. Ξαναδρύτε. Να δείτε τέτοια μαλακία που τους βαράει. Και να ξέρεις, αυτοί που τα καταστρέφουν είναι αυτοί που δεν έχουν βρει ποτέ τους τίποτα, έτσι. Μα αυτό είναι, σου λέει, δεν τα βρήκα, δεν τα βρήκα, δεν τα βρήκα και εσείς, κάπως έτσι. Δεν φαίνεται ρε Κωνσταντίνη, το πήρα φωτογραφία για να τα αναλύσουμε μετά. Είναι ε1 2. 112. Δεν έχει, αν έχει κι άλλο, δεν ξέρω. Έψιλον 112. Έψιλον 112 και γράφει 1200. Δεν ψέχει και έψιλον 11 πάνω. Και πιο πάνω, έψιλον 4 ή 11 είναι. Αυτό. Ναι. Είναι έψιλον. Ταφ αλφα, ε. Ταφ αλφα ή πι αλφα. Νομίζω κάνει μια, ένα πι. Ή πι λάμδα. Πώς που γράφει. Είναι καθαρά. Φαίνεται. Σημάδι, ναι. Ωραία, τα αναλύσουμε μετά. Εκεί τι τρύπα είναι δηλαδή. Εκεί είναι ένα άνοιγμα στο βράχο φυσική. Ναι, το θέμα είναι ότι δεν έχω πάει αν έχει βάθος. Δεν έχω πάει. Σπηλιά όμως... εννοείς τώρα. Ναι, στη σπηλιά. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν είναι απλώς φαγωμένος ο βράχος και είναι εκεί μπροστά για 4-5 άτομα ή έχει βάθος. Και δεν πήγαμε στην αρχή μετά, δηλαδή και μετά μόνος, γιατί είχα την αίσθηση ότι πρέπει να βγάλω φωτογραφίες όλα τα σημάδια γιατί έπρεπε να στα στείλω. Εγώ δεν είχα τον νόμο. Εγώ σαν μέρο κάτι. Απλά επειδή περισσότερε σπηλιέ από εκεί τι πήγα. Μερικές είναι, έχουν βάθος και μερικά είναι ανοίγματα μόνο που κάθεσαι εκεί, θα δεις φτάσουν, κάθονται ψήνουν εκεί. Πάντως όλες οι ενδείξεις είναι να την πάνω κάτω. Πάνω τα λες πάνω πίσω έτσι. Πίσω που είμαστε. Ναι. Εκεί τι είναι εκεί θα έχει ένα ξηραφάκι εδώ. Ένα ξηράφι. Αλλά αυτό δεν είναι παλιό, εντάξει, είναι... Πάμε, θες να δεις και τα άλλα που είναι εδώ πάνω, θα δούμε εδώ. Και αν θέλεις και αλόγως της ενδείξης, πάμε πίσω. Το θέμα είναι εντάξει τα κοινάδια, τα έχουμε δει, το είναι πιο χρειάζομαι τώρα. Ναι, να δούμε, άκρα κοινάδια. Όλα παραποιημένα είναι. Όχι όλα, αλλά μερικά που είναι στη γωνία, όπως εκείνα τα θαμνάκια εκεί, είναι μερικά που θα το δεις και όλες είναι και φρεσκοσπασμένα, θα τα δεις δηλαδή και τα πετραδάκια δίπλα, τα έχουν κομπανίσει. Mm. Ναι, είναι μακριά, ρε, πόσο είναι, 50 μέτρα μέχρι εκεί. Άμα, δεν το λέω γι' αυτό. Α, εντάξει. Απλώς θέλω να εστιάσω λίγο ναι, ένα σημείο. Ναι. Θέλω να καταλάβω. Εδώ ρε φίλε, κοίτα πόσο έλεγχο είχαν οι αντάρτες πάνω, yeah. Τι έλεγχο είχαν. Δηλαδή από όπου και να ανέβει κάποιος θα το βλέπεις. Και άμα θα πάμε στη γωνία από εκεί, μόλις αφήσαμε το αυτοκίνητο, κατεβούμε αμέσως δεξιά, βλέπεις, όπα, βλέπεις όλη την περιοχή από εκεί που έρχονται και όλη τη διαδρομή αυτή μέχρι που χάνεται εδώ μπροστά το αυτοκίνητο. Δηλαδή ήταν παραπάνω από τα μισά πέντε. Βάλτε κανένα πλαίσιο. Ω, δεν γίνεται, δεν πολύ. Τι έκανε ρε Κωνσταντίνε και εσύ να δούμε. Εδώ πήγαμε τρεις στην αρχή εκεί που σου βγήκε. Κύριε φίλε, και ήταν περίεργο τώρα. Την πρώτη φορά που ήρθαμε με τον Παναγιώτη, πηγαίναμε σε ένα σημείο, μας πήγαινε εκεί και όταν αλλάζαμε σημείο, η Βέρκα έκανε αυτό το πράγμα.
αλλάζει συνέχεια κατευθύνσει, δεν μπορούσε να σταθεροποιηθεί. Κατάλαβα. Και λέμε τώρα, όταν λόγω καιρού την προηγούμενη φορά, αλλά δεν ήταν λόγω καιρού, και τώρα συμβαίνει αυτό που δεν είναι εκεί έντονε δραστηριότητε και τέτοια. Δηλαδή δεν βρέχει, δεν κάνει κάτι. Εντάξει, όλοι είναι ένα περίεργο βουνό που φέρει πολλέ φορέ φαινόμενα περίεργα. Περίεργα. Τώρα αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με μαγνητικά πεδία, να έχει να κάνει με άλλε. Να μην είναι τόσο ανεξήγητο, απλώ εμεί δεν ξέρουμε. Λέω, το θυμάστε με παρατηρήματα ήταν εκεί. Δηλαδή με το που αλλάζαμε ένα βήμα, δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάτι έτσι. Με το πηγαίναμε, φύγαινε πάλι εκεί στις πέτρες. Και το αποστάσιο χτύπαγε εκεί πέρα, νομίζω. Το αποστάσιο χτυπούσε. Μία κάτω, κάπου μία κατεύθυνση και με μία από εκεί που σου έδειχνε μπροστά μου, έχεις πει. Έχεις πει το. Έδειχνε. Εκείνο το ραντάρ, λες. Ναι. Έδειχνε το πώς καθίδηκαμε το μονοπάτι δεξιά και μετά κάποια στιγμή το έβαλες πίσω. Αλλά δεν το ρίξαμε πάνω προς το βουνό, ήμασταν και λίγο τέτοιο. Δεν πήγε εκεί στο σημείο που πήγαμε τις βέργες. Δεν, εγώ εκείνη την ώρα ξεκίνησε και έφευγα να θυμάσαι εκεί πέρα. Νομίζω ότι πήρα μια ένδειξη και εκεί. Το έχω το βίντεο, το δω βέβαια. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι ήμασταν εκεί. Πάντως αυτό είναι έτσι πραγματικότητα. Δηλαδή κάποια στιγμή μου έδωσες και εσύ τη βέργα σου και μου λες δοκίμασε. Λέω τι να δοκιμάσω. Τώρα τέλος πάντων στις αλλά. Το που το βάζω πήγε εκεί. Με το που ήρθε και έκλεισε, την κατεβάζω, την ξανασηκώνω, δείχνει αριστερά. Δηλαδή. Συμπάθη που σου είπα ότι εδώ πέρα κάτι δεν. Ναι, κάτι δεν σ' αρέσει, κάπως είναι. Δεν μ' αρέσει, κάτι διαφορετικό ρε παιδί μου. Ναι, το σημείο. Κολλητά η παλιά συνδρομική γραμμή, κολλητά στο πίσω. Που είσαι ακριβώς από πάνω από το ποτάμι. Ακριβώς. Νομίζω είναι εκείνο. Εκείνο το κάστρο της Οργίας. Εκείνο απέναντι που έχει κάτι πέτρες εορτής εκεί. Ναι. Εκεί μέσα. Που βλέπεις λίγο. Το βλέπω, τις είδες. Εκεί δεν πάμε. Αυτό. Υπάρχει δρόμος να πάμε εκεί. Εκεί είναι λίγο ζόρι. Α, είναι θέμα άλλο. Είναι θέμα. Βλέπεις ένα αυτοκίνητο πάνω, έχει δρόμο να πας. Κατεβαίνεις, πας μέχρι την κορυφή και κατεβαίνεις κάτω. Έχεις ένα αυτοκίνητο εκεί πάνω. Απ' τη... Εδώ. Την οποία δεν μπορώ να βρω τώρα, γιατί πρέπει να... δεν μπορώ να την βρω. Πού έδειχνε αυτή. Η μηχανή του τρένου έδειχνε εκεί. Από ό,τι θυμάμαι. Αλλά πέρασε... Στο κάστρο. 1,5 χρόνος, όχι. Στα 1000 μέτρα ευθεία είναι... Και από κάτω ήταν η μηχανή, δηλαδή, πολύ ωραία ζωγραφισμένη και από κάτω είχε πελίτσες. Αλλά δεν μπορώ να τα πω, γιατί βλέπεις τι γίνεται τώρα. Έχω τρελαθεί με αυτό. Νομίζω ότι λέω και αηδίες μετά. Γιατί το εδώ υπάρχει ένα χάρτης, ένα σχέδιο. Τώρα αυτό το σχέδιο πρέπει να δούμε τι. Αλλά να δεις το φυσικό περιβάλλον. Κοίταξε τα βέλη και οι ενδείξεις μας είναι προς τα πάνω, την πάνω πλευρά, εκεί που ξεκινήσαμε. Όλες οι ενδείξεις. Και την προηγούμενη φορά και τώρα. Τα βέλη δείχνουν άλλες δύο κατευθύνσεις. Δείχνουν αυτό το βουνό και το απέναντι. Μήπως ήταν σημεία. Αυτά ελέγχου, γιατί μπορεί να καθόσουν εδώ και ελέγχουν σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο. Ναι. Δηλαδή, αν ανεβαίνει κάποιος ή κατεβαίνει, δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να δείχνουν κάτι κείμενο. Ναι. Και μπορεί κάποιος που κάνει βάρδια εδώ φύλλα και να έκανε τα σχέδιά του. Ωραία. Απλά εδώ όντως έχει ορατότητα μεγάλη. Δεν έχει τεράστια ορατότητα εδώ, δεν είναι σημείο. Ελέγχει όλο το κομμάτι. Όλο το βουνό, δηλαδή. Είναι μεγάλο, ναι. Δηλαδή, τώρα εισερχόμενοι στην Γερμανία από εδώ, ας πούμε και πριν τον Εφίλιο. Θα μπορούσα να τους δεις άνετα και χωρίς να σε πάρουν χαμπάρι. Και τους ρίχνεις από εδώ, τους γαμάς από εδώ πέρα. Εννοείται. Και δεν ξέρουν και από πού έρχεται το ταπείρα. Και άντε ένα άρθρο να σε κυνηγήσουν εδώ πάνω, δεν πάρει περίπτωση. Και εδώ από κάτω ακριβώς, εκεί που ξεκινάει στην ουσία του μονοπάτι και ξεκινάει ο σωματόδρομος, εκεί μέσα είναι που ανατινάξανε το τρένο των Γερμανών τότε, στην αποχώρηση. Στο τέλος του. Περίπου προς το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Πηγαίνανε για ενίσχυση στην Νορμανδία και τους ανατίναξαν όλους τους αξιωματικούς. Θέλω να σκεφτώ εκεί, να δούμε τι θα βρούμε. Να βάλουμε ανεκνηστή να δούμε εκεί, μήπως βρούμε βρεθέντα να μας οδηγήσουν να καταλάβουμε τι είναι.
Και τώρα πάει αλλού. Γιατί αυτή είναι για μεγάλους τόπους. Ναι. Δεν πιάνει μικρά σίδερα και τέτοια. Έχει μια εκπομπή από κάτω. Τι δες, εδώ τα καθάρισα τα σημεία. Γιατί δεν είναι, όπα εγώ δεν είναι αυτό που πάθαμε. Εγώ ξέρεις ότι έχω την ίδια βέργα, έτσι. Πρώτη φορά που ήρθα έκατσα στον Πλάτανο, θυμάσαι που πήγαμε με την κουφάλα τη μεγάλη. Εδώ. Από την κάτω πλευρά. Τι να πίσω. Μόνιμα πίσω. Μόνιμα πίσω εσύ. Πίσω εδώ. Πίσω από εκεί κάτω. Θες να πάμε το αυτοκίνητο κάτω, έχει δρόμο. Το ραντάρ αυτό που είχε το ρώσικο που μου δώσει. Δεν ήρθαμε, κάτσαμε εδώ. Έχει καρφώθηκε, το γύρισε από εδώ, από εκεί, πουθενά. Εκεί έχουμε εκεί στο δέντρο αυτή την κορτσιά, εδώ κάτω, από εδώ κάτω. Τι είναι από εδώ κάτω? Έχει το δρομάκι, πάει ζυγζάκι, σταματάει κάποια στιγμή. Έχει μία στάνη στο βάθος και άλλες δύο από εδώ κάτω.